από κάποια συμφωνία που εννοείται ότι επίκειται μεταξύ του κράτους ή από κάποιο τάξιμο που σας έχει κάνει ο κ. Μπιζαξής ή από κάποια συζήτηση ό,τι αφορά στα μεταφορικά των σωματείων. Εγώ σε αυτή την περίπτωση το μόνο που βλέπω είναι ότι αν τελικά ο Μπούσουλας δεν πάει καλά, οπότε δείχνει τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Θα αλλάξει ο προγραμματισμός ώστε εμείς για να βοηθηθούμε στα οικονομικά να μείνουμε σε ένα όμιλο. Γιατί όλη η ιστορία είναι αν αλλάζει ο Μπούσουλας αν δεν αλλάζει ο Μπούσουλας και δεν μας δίνει τίποτα το κράτος, η βοήθεια μπορείτε να δώσετε εσείς σαν ΕΠΟ, δεν ξέρω, μέσω συνέλευση, μέσω διοικητικού συμβουλίου, είναι αυτή. Να μας δώσετε ένα προγραμματισμό για ένα όμιλο στην Κρήτη. Για τα λεφτά της μεταφοράς, τα αποδεχόμαστε. Όπως λέτε και εσείς, και η Αθήνα μεταφέρεται και η Κρήτη μεταφέρεται. Δεν μας πολυνιάζει αυτή η μετακίνηση τόσο πολύ. Εμείς ζητάμε κάποια χρήματα που να μην είναι άδικα να τα πληρώνουμε. Όπως άδικα είναι και των διατητών, όταν τελικά ή των παρατηρητών, που μπαίνει παρατηρητής από το Λασίθι, πηγαίνει στο Κολυμπάρι, παίρνει 248 ευρώ, έτσι. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν το βάλαν δίπλα από το Κολυμπάρι, δεν βάλαν αυτό το ρέθμα τον παρατηρητή, να πάρει μόνο τα 100. Γιατί χρεώθηκε άλλα 148. Αυτά τα γράψαμε και στο επόμενο που κάναμε όλες τις ομάδες. Εκεί δεν έχω να πω ότι κάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ό,τι αφορά τις ομάδες που λέει τις χορηγίες. Τις χάσαμε. Κάναμε αυτό που λέτε εσείς στις χορηγίες, στις δωρεές. 150, 200 του δίνα. Δεν το κάνατε, κύριε. Εγώ το έκανα. Το λέω και δημοσίως. Χορηγίες λοιπόν. Υπάρχουν, δεν δούλεψε ο Μερκός. Εγώ σας λέω ότι την ομάδα μπορώ να την πάω, άμα μου επιτρέψει η πολιτεία να δουλέψουν οι δωρεές, οι χορηγίες μπορώ να την πάω πρώτη. Για τα εικονικά τα κάνουμε σωματεία. Σας είπα τα εικονικά, τα παραδεχόμαστε. Αυτό σας λέω, δεν σας λέω άλλο. Σας λέω τα εικονικά. Μας ελέγξατε κανένας. Είδε κανένα να πει εσύ έβαλε τα φίλε 2.000. Έλεξε κανένα τίποτα. Όταν πήρα τα βιβλία μου να τα ελέγξει κάποιο παράγοντα, γιατί ήθελα κάτι περίσσιο να μου κάνει την θεώρηση, ξέρετε τι μου είπε. Τι είναι, εγώ δεν θα το υπογράψω αυτό που λέει τόσο, γιατί εγώ δεν είμαι και καλό ελεγκτή. Αλλά μου τα έλεξε. Μου βάλε και μια μονογραφία από κάτω. Αλλά το άλλο που θέλει το περίσσιο, επειδή δεν είμαι και αυτό και φοβάμαι και εγώ δεν το δίνω το άλλο κάτω. Αυτά είναι δυστυχώ οι ατέλειε που έχουμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε στα οικονομικά στο μέτρο που δεν είναι άδικα τα οικονομικά. Να πληρώσουμε το δίκαιο, να το πληρώσουμε. Κανένα δεν το δίκαιο. Αλλά εδώ έχετε βάλει μια σειρά από προγράμματα τα οποία είναι δύσκολα. Είπατε κάτι άλλο. Για τα γήπεδα. Αν δεν περάσει η Επιτροπή. Πέρασε η Επιτροπή, δεν μα δίνει την άδεια. Αν εννοείται αυτό. Πέρασε η Επιτροπή, δεν μα τη δίνει. Τώρα θα πάμε στο Δήμο. Όχι, γιατί είπε αν δεν περάσει. Αν περάσει σημαίνει ότι θα την πάρουμε από αυτού. Το ίδιο. Θα πάει στο Δήμο. Θα πάμε στο Δήμο. Εντάξει, διευθύνει το θέλω να πείτε. Θα διευθύνει, δεν μπορεί να μην το πει. Αν περάσει η Επιτροπή, δεν θα δώσει κανένα άδεια. Γιατί ζητά να μα δεν έδωσε, δεν το ξέρουμε. Άστα, στο Δήμο. Θα πάμε στο πρόγραμμα. Έχετε πει ότι στις 15 Μαΐου θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει 15 Μαΐου. Για να τελειώσει 15 Μαΐου πρέπει να βάλετε 6 εμβόλυμες. Ναι. Θα βάλετε 6 εμβόλυμες. Δηλαδή εμείς τα μισό πρωτάθλημα θα το παίζουμε. Τα δυο λεφτά αυτά είναι επί της ουσίας. Δεν είναι επί... Θα πάμε και μέσα να τα πούμε, ρε πρόεδρε. Να κάνετε και στο τραπέζι. Οι 6 εμβόλυμες. Υπάρχει περίπτωση να παρατείνετε να πάει μέχρι 30 Μαΐου. Ο τρίτος όμιλος. Ο τρίτος όμιλος, ο δεύτερος, δεν είχαμε μόνοι μας, ο πέμπτος. Άλλο δύο εμβόλυμες, άλλο σε εξαγωγή. Υπάρχει προσωπικό, έχει σταματήσει το ίντερνετ σε όλο το εξωτερικό, παιδιά, έλεος. Πάει το όριο. Έχουμε πράγματα που είπαμε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε ως μέσα στις 15 Μαΐου. Η αγωνιστική περίοδο είναι 5 Ιουλίου. Δεν είμαστε εκεί ούτε